Ακριβώς, και το 112 λοιπόν ήχησε από εχθές νωρίς το απόγευμα. Ο κρατικός μηχανισμός και ο τοπικός μηχανισμός ήταν σε πλήρη επιφυλακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, ευτυχώς εδώ για τους κατοίκους της Μαγνησίας δεν επαληθεύτηκαν οι προγνώσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, Ματίνα, πρέπει να σας πω ότι οι κάτοικοι, ειδικά εδώ στην αγριά του Βόλου, όπως βλέπετε και στην εικόνα του Δημήτρη του Τσιόπλου, είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα σε μόνιμη βάση, έχοντας τοποθετήσει ειδικές κατασκευές μπροστά ακριβώς από τις εισόδους των σπιτιών τους, διότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία πέρυσι είχε υποστεί τρομακτικά ανεπανόρθωτες ζημιές, κυρίως από το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας. Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή προειδοποίηση πράγματι επέφερε αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στην τοπική οικονομία του Πηλίου, διότι αυτή η προειδοποίηση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησε σε μαζικές, όπως λένε χαρακτηριστικά οι επαγγελματίες, ακυρώσεις κρατήσεων και σε ξενοδοχεία αλλά και σε τουριστικά καταλήματα. Και μάλιστα εκφράζουν φόβους ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, εκεί όπου οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες έχουν ποντάρει και τις ελπίδες τους για την αύξηση του τζίρου, Ματίνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Αντώνη. Πάμε...